Πάντα με το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος είχαμε μια εξαίρετη συνεργασία για όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά θέματα της περιοχής. Το μεγαλύτερο είναι το αεροδρόμιο, το οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία από το 2003. Και με άλλες ιδιότητες που είχα, πάντα ήμουν υπέρ της άποψης ότι πρέπει να μεταφερθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, γιατί δεν ακούσαμε το κόστος του Λοξού διαδρόμου πόσο θα είχε, και ακούσαμε και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που είχε πει ότι δεν μπορεί να γίνει ο Λοξός διάδρομος λόγω διαφόρων προβλημάτων που υπήρχε. Άρα, όταν βλέπουμε ότι έχουμε μία αύξηση του τουρισμού την τελευταία πενταετία πάνω από 70%, όταν βλέπουμε πόσα αεροπλάνα έρχονται τσάρτερ πρώτη στην Ελλάδα που υπάρχουν, η αναγκαιότητα του νέου αεροδρομίου είναι, νομίζω, αδιαπραγμάτευτη. Αυτό το οποίο χρειάζεται όμως είναι να ακούσουμε τη φωνή των ανθρώπων που έχουν τις αντιρρήσεις, το ένα με τις απαλωτριώσεις, γιατί όταν φεύγει το 5% περίπου είναι από τα ελαιόδερα τα οποία φεύγουν από το 3,5% περίπου 5% είναι, άρα θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αποζημιωθούν και πρέπει να βρεθούν και θέσεις εργασίας με τη λειτουργία του αεροδρομίου. Διαβουλεύσεις έχουν γίνει πολλές. Όμως, στον περισσότερο κόσμο, αυτό το οποίο είχε περάσει, ότι μην ακούτε το αεροδρόμιο, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Όμως, ήρθε η πραγματικότητα και έχει υπογραφεί η σύμβαση με την ελληνική κυβέρνηση, με τους όρους οι οποίοι τέθηκαν. Και εδώ, αυτό το οποίο είπε ο κ. Σπύρζης στα εγγένεια του αεροδρομίου στο Ηράκλειο, που έγιναν οι χώροι με τα αφορολόγητα, είπε ότι το 1% στο Δήμο, το άλλο το 1% θα είναι στην περιφέρεια. Να πάει στην περιφερειακή ενότητα, κύριε Υπουργέ, να πάει στην περιφερειακή ενότητα το άλλο 1%, και όποιοι είναι μετά από εμάς, όταν δημιουργηθεί το αεροδρόμιο, να πηγαίνουν υπέρ της περιφερειακής ενότητας του Ηρακλείου. Και θεωρώ ότι έχει δίκιο ο Δήμαρχος, όταν αναφέρεται στα κοινωνικά που πρέπει να γίνουν και με σχολεία και με νηπιαγωγεία, δηλαδή τα κοινωνικά έργα που πρέπει ως ανταποδοτικό να πάρει η ευρύτερη περιοχή. Και με άλλη ιδιότητα του Δημάρχου είχαμε υποστηρίξει μαζί με άλλους δημάρχους στην Κρήτη για να γίνει αυτό το έργο, αλλά και από άλλες θέσεις ευθύνης πρέπει να γίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να κατατεθούν και να ακούσουμε την αγωνία των ανθρώπων, και νομίζω ότι τους ακούσατε, κύριε Υπουργέ, στην τελευταία συνάντηση στο Καστέλι, τους φορείς που ήρθαν.